Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως 137 Ομόνια Γνώμης, ένωση, καρπός, αγάπης και ταπεινοφροσύνης, απόδειξη, αλλά ζωνή Με την ομόνια και τα μικρά αυξάνονται. Ομοφροσύνη αδελφών και γένος και οίκος υγιένη και θάλινη, πλούτερχος. Κάθε κράτος που χωρίζεται σε κομμάτια εχθρικά το ένα στο άλλο και με εμφύλιο στρέφεται εναντίον του ίδιου του του εαυτού, ερημώνεται παντελώς. Όπως και κάθε πόλη σπίτι, δεν θα σταθεί, εάν επικρατεί διχόνοια παρά θα πέσει και θα εξαφανιστεί ματθαίος. Η ομόνια σώζει, έσοπος, ομόνια κοινωνία όλων των όντων και συμφωνία νοημάτων και υποθέσεων και ομοδοξία αρχόντων και αρχομένων, πώς πρέπει δηλαδή να εξουσιάζουν και να εξουσιάζονται πλάτων. Πάλι σας διαβεβαιώ με κάθε ειλικρίνη ότι αν δύο από εσά συμφωνήσουν επάνω στη γη για κάθε πράγμα που θα ζητήσουν προσευχόμενοι, αυτό θα το πραγματοποιήσει γι' αυτούς ο πατέρας μου, ο Επουράνιος Ματθαίος. Γιατί όπου δύο, τρεις είναι συνηγμένοι για μένα και όσα συμφωνούν με το θέλημά μου, εκεί είμαι και εγώ ανάμεσά τους και τους εισακούω και πνέω και οδηγώ και τους φυλάω. Τούτο μόνο σας ζητώ από λόγου σας, χριστιανοί αδερφοί μου, να προκόβετε στην αρετή και να πολιτεύεστε αξίως, όπως προστάζει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτό επιτυγχάνεται εφόσον ο πιστό αρνηθεί τον εαυτό του και σηκώσει το σταυρό του και ακολουθεί τον Χριστό. Έτσι θα ακούσουμε έστω και από μακριά ότι ζείτε ευαγγελική ζωή και αυτό θα μας εφράνει ιδιαίτερα. Και γι' αυτό μην αμελείτε να στέκεστε στο χάρισμα της ομονίας με μια ψυχή και πνεύμα. Δώση μην ν στο όματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνεί το πάνημο και μεγαλοπρεπές ονομά σου του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και Σώνα σώνα αιώνα, των αιώνων, να μην λέμε στη Θεία Λειτουργία. Έτσι συναθλώντας και συμπαραλαμβάνοντας ο ένας τον άλλον και συμβοηθούμενοι στην άθληση και τον αγώνα για την πίστη μας και το Ευαγγέλιο του Χριστού, ανήκετε και άφοβη και ατρόμητη και ατάραχη απέναντι στους εναντίους της πίστεώς μας, ακόμα και αν μας φοβερίζουν με θάνατο, αφού τίποτε δεν πρόκειται να κατορθώσουν, αλλά μόνο θα σας αλεύουν και τίποτα άλλο, γιατί είναι τόσο πολύ αδύνατη Παύλος, την τροπή και ολότελα ξένο για εμά του άλλου να ειρηνεύουμε και οι ίδιοι να πολεμάμε ανάμεταξύ μεταξύ μα και πάλι άλλου να πείθουμε να αμονούν και εμεί ασύμφωνοι στι γνώμε. Βλέπει την ευσέβεια να παραβλάπτεται. Μην προτιμάσω ο μόνη αλήθεια, αλλά φύγε γενναία και έω θανάτου αγωνίσου. Μην αποστρέφεσαι τη γνώμη παρά με τα πράγματα να δίνει μάχη, αφού αυτό είναι το δικό μα με όλου να ειρηνεύουμε. Και α μην ειρηνεύει ο άλλο, εσύ μη γεμίσεις χειμώνα και ψύχρα την ψυχή σου, αλλά φίλος και αγαπητός κατά γνώμη, αλλά και όπως προείπα την αλήθεια ποτέ και πουθενά να μην προδώσεις. Χρυσόστομος.